Είμαστε εδώ στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Άσου Λιχαίου να ανακοινώσουμε, θα σας διαβάσω την ανακοίνωση ακριβώς όπως έχει. Η ΔΕΙΑ Κορίνθου σας γνωρίζει ότι η Δημοτική Κοινότητα Λιχαίου, η Δημοτική Κοινότητα Άσου, η Τοπική Κοινότητα Περιγυαλίου και η Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσου υδροδοτούνται πλέον με νερό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περιπόσιμου νερού. Από τις συνεχείς αναλύσεις χημικές και μικροβιολογικές που έχουν γίνει τον τελευταίο 1,5 μήνα από πιστοποιημένο κατά ΕΣΥΔ εργαστήριο, προκύπτει ότι οι τιμές των αποτελεσμάτων των δειγμάτων που ελήφθησαν από τις ανωτέρω περιοχές είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση, το νούμερο της απόφασης που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Δηλαδή, το νερό είναι πόσιμο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑ, www.deiacor.gr. Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις γίνονται σε ταχτά χρονικά διαστήματα και καθημερινά γίνεται έλεγχος της απολύμανσης του νερού σε πολλά σημεία του δικτύου ίδρυυσης. Αυτή είναι η ανακοίνωση σήμερα. Έχουμε και τις αναλύσεις, οποίες μπορείτε να μπείτε και στο site της ΔΕΙΑ και να τις δείτε, το τελευταίο 1,5 μήνα περίπου, που βγάζει την ποιότητα του νερού, που είναι σύμφωνο με τις διατάξεις περιπόσιμου νερού, μάλιστα είναι πολύ καλής ποιότητας. Αυτό ήθελα να πω. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να πω δύο λόγια. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, επειδή ξέρετε ότι εμείς σαν Δήμος Κορινθίων κληρονομήσαμε ουσιαστικά άνυδρες περιοχές. Το ξέρετε και από τους γειτόνους σας εδώ δίπλα, Άσο, πώς το λένε, Ζευγολατιό, Βραχάτι κτλ. Τι γίνεται. Και προσπαθήσαμε αυτά τα χρόνια που ήρθανε σε εμάς μέσω του Καλλικράτη να δώσουμε πόσιμο νερό σε όλες τις περιοχές. Στην περιοχή αυτή αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα. Τα σοβαρότερα ήταν ότι το δίκτυο ήταν σε κακή κατάσταση. Υπήρχαν παροχές οι οποίες ήταν ταυτόχρονα με παροχές νερού για ύδρευση και παροχές για άρδευση. Στείλαμε πριν από μερικά χρόνια περίπου 250 κυβικά την ώρα νερό στην περιοχή και εξαφανιζόταν το νερό. Έχουμε κάνει πολλές εργολαβίες και έχουμε αντικαταστήσει πολλά προβληματικά κομμάτια του δικτύου, ώστε να περιοριστεί η σπατάλη του νερού. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μια εργολαβία, την έχουμε δημοπρατήσει από πέρσι τον Οκτώβριο και είναι τώρα, πιστεύω, αυτήν την εβδομάδα να μας έρθει από το ελεκτικό συνέδριο να υπογραφεί η σύμβαση. Είναι 660.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και με αυτό το έργο θα γίνει αντικατάσταση σχεδόν όλων των προβληματικών δικτύων της περιοχής με πόρους της ΔΕΙΑ. Τώρα θα είναι και άλλα έργα, θα σας πει ο Δήμαρχος που να γίνουν στην περιοχή. Αλλά στην κατάσταση σημερινή φτάσαμε, αφού μπορέσαμε να μειώσουμε με διάφορα έργα τις σπατάλες που υπήρχαν από διαρροές του δικτύου για ποτίσματα και τέτοια. Επιλέξαμε σήμερα, μετά από 1,5 μήνα που τροφοδοτείται η Δημοτική Ενότητα Άσου Λιχαίου με νερό πόσιμο από τη Στυμφαλία, με την παρουσία του Γενικού Διευθυντή, αλλά και την παρουσία τη δική σας, των Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, να δώσουμε μία συνέντευξη και βεβαίως ο στόχος της συνέντευξης είναι να ενημερώσουμε γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρξει παραπληροφόρηση. Σήμερα λοιπόν, όπως είπε ο Γενικός Διευθυντής, βγήκε και μία ανακοίνωση που λέει ότι το νερό είναι πόσιμο, ανακοίνωση που θα αναρτηθεί σε όλους τους δημόσιους χώρους, είτε είναι δημοτικά καταστήματα, είτε είναι καφενεία, για να έχει ο καθένας πρόσβαση και βεβαίως ακούσατε ότι αυτά τα αποτελέσματα και πολλά άλλα που έγιναν το προηγούμενο διάστημα είναι αναρτημένα στο site της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης για να έχει ο καθένας έγκαιρη πληροφόρηση. Αποτελέσματα χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων που έχουν γίνει από διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο συνεργάζεται η δημοτική μας επιχείρηση. Και όταν λέμε διαπιστευμένο εργαστήριο, μιλάμε για μία διαδικασία που έχει διαπίστευση από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή από τη λήψη του δείγματος του νερού, είναι δική τους ευθύνη και γίνεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές μέχρι και τα αποτελέσματα τα οποία εξάγονται μετά από τις αναλύσεις. Σήμερα λοιπόν αυτό το μήνυμα που πρέπει να περάσει για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση είναι το μήνυμα ότι το νερό είναι πόσιμο. Όλο αυτό το διάστημα η επιχείρηση, ανέφερε ο κύριος Καραμαλής, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν, κάνοντας μικρά και λίγο μεγαλύτερα έργα για να διορθώσει προβλήματα που υπήρχαν, να κάνει κάποιες επεμβάσεις αντικαταστάσεις δικτύων
Και βεβαίως ακούσατε και ένα έργο το οποίο είναι περίπου με το ΦΠΑ κάπου 840.000, το οποίο είναι θέμα ημερών να ξεκινήσει. Θα αντικατασταθούν και τα τελευταία κομμάτια δικτύων που πρέπει να αντικατασταθούν για να έχουμε διασφάλιση της ποιότητας του νερού. Όμως σήμερα, ακόμα και με τα δίκτυα που υπάρχουν εδώ στην περιοχή, υπάρχει απόλυτη διασφάλιση της ποιότητας του νερού και αυτό θα πρέπει να βγει ως συμπέρασμα, ως επίσημη πληροφόρηση από το Δήμαρχο που είναι και πρόεδρος στη Δημοτική Επιχείρηση, αλλά και από τον Γενικό Διευθυντή που είναι και κατά τον νόμο υπεύθυνος για την υδροδότηση όλου του Δήμου Κορινθίων. Εμείς πριν από, εγώ σαν Δημοτική Αρχή στον παλιό Καποδιστριακό Δήμο Κορινθίων, παρέλαβα ένα Δήμο, τον παλιό Δήμο Κορινθίων, που είχε προβλήματα και στην πόλη και επάρκειας και ποιότητες, αλλά και στα τέσσερα χωριά του Δήμου, και στο Σολομό και στην Ξυλοκέριζα και στα Εξαμήλια και στην αρχαία Κόρινθο. Μέχρι το 10 λύσαμε το πρόβλημα με ποιοτικό πόσιμο νερό από τη Στιφαλία σε όλο τον παλιό Καποδιστριακό Δήμο Κορινθίων. Σηκώσαμε τα μανίκια από την 1η-1η του 2011 που έχουμε πλέον το νέο καλλικρατικό Δήμο και μέσα από μελέτες που εκπονήθηκαν πολύ γρήγορα αλλά και από μια προσπάθεια που ολοκληρώθηκε με την εκτέλεση ενός μεγάλου οραματικού έργου της διαδικτύωσης, σήμερα έχει ποιοτικό πόσιμο νερό σχεδόν όλος ο Δήμος Κορινθίων. Υπάρχει μία ή δύο κοινότητες που πιθανόν, οικισμοί μάλλον, που πιθανόν, όχι κοινότητες ολόκληρες, που κατά καιρούς παρουσιάζουν κάποια προβλήματα, που και για αυτές υπάρχει ένας προγραμματισμός συγκεκριμένος για να, για να έχουμε και εκεί διασφάλιση 100% ότι το νερό είναι ποιοτικό και πόσιμο. Νερό πήγε από τη Στιμφαλία στην Κόρινθο και από την Κόρινθο πάει νερό στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, στο Γαλατάκι, στο Κατακάλι, στο Σοφικό, στον Κόρφο. Στο Αγγελόκαστρο, με δική μας πρωτοβουλία, κάναμε γεωτρήσεις από την πρώτη χρονιά και εκεί έχουν και εκεί ποιοτικό πόσιμο νερό. Ο άλλος ο κλάδος συχνάει από την Κόρινθο και πάει νερό στο Αλαμάνο, στα Θήκια και στον Αγιάννη, που να θυμίσω δεν είχε ποτέ παροχή πόσιμου νερού. Η υδροδότηση γινόταν με βιτία που γεμίζαμε κάποια στιγμή τις δεξαμενές. Είναι παρελθόν και εκεί αυτός ο τρόπος υδροδότησης και έχουν ποιοτικό πόσιμο νερό ακόμα και στον Αγιάννη. Και ο τρίτος κλάδος που ξεκινάει από την Κόρινθο και πάει Χιλιομόδη, πάει Κλένια, Αγιονόρη Στεφάνη και εκεί λοιπόν υπάρχει ποιοτικό πόσιμο νερό. Εδώ να κάνω μία αναφορά. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Σήμερα υποβάλλουμε για ένταξη ένα νέο έργο. Έχει ήδη αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής μας Επιχείρησης ένα έργο που αφορά την ολοκλήρωση της διαδικτύωσης. Αυτό που λέμε εμείς διαδικτύωση νούμερο 2, που θα διασφαλίσει επιπλέον ποσότητες, αλλά θα διασφαλίσει και μία ασφάλεια, κυρίως στην υδροδότηση της Δημοτικής Ενότητας Άσου Λεχαίου, αλλά και στο Δήμο Κορινθίων γενικότερα και κυρίως στην πόλη της Κορινθού. Από τις αρχαίες Κλεονές, από το Κοντόσταυλο, θα υπάρχει ένας καινούργιος αγωγός που μέσα από τα Βελληνιάτικα θα φτάνει εδώ, στον Άσο, θα φτάνει στον Άσο και από τον Άσο θα πηγαίνει προς Κόρινθο για να υπάρχει μια δεύτερη εναλλακτική διαδρομή του νερού για την τροφοδοσία του μεγαλύτερου αστικού κέντρου που είναι η Κόρινθος. Και επίσης ένας άλλος αγωγός θα ξεκινάει πάλι από τις αρχαίες Κλεονές και θα πηγαίνει Άγιο Βασίλειο και θα τροφοδοτήσει και τον Άγιο Βασίλειο με νερό στην Φαλίας. Μετά θα φτάνει στο Χιλιομόδι με ένα κλάδο προς τον Κουταλά που είναι ένας από τους μικρούς οικισμούς που δεν έχουμε λύσει 100% το πρόβλημα της ποιότητας του νερού και πιστεύω ότι θα λυθεί και εκεί αυτό το πρόβλημα. Όλα αυτά σας τα αναφέρω για να δείτε ότι αυτός ο σχεδιασμός που υλοποιούμε τελευταία 12 χρόνια είναι ένας σχεδιασμός που είναι ολοκληρωμένος, ήταν πρώτη μας προτεραιότητα το νερό, ένας σχεδιασμός που έχει σήμερα αποτελέσματα. Προκαταβολικά θα απαντήσω και σε ένα ερώτημα που μου τίθεται κατά καιρούς. Το ερώτημα είναι γιατί σήμερα εδώ στη Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου και όχι πριν από 1, 2, 3 ή 4 χρόνια. Και η απάντηση είναι συγκεκριμένη. Αν θα πάτε να δείτε σήμερα τις δεξαμενές
τροφοδοσίας των κοινοτήτων. Θα δείτε ότι υπάρχουν κάτι συστήματα, κάποια κεραιοσυστήματα, τα οποία έχουν μπει το τελευταίο διάστημα, μπήκαν μέσα από ένα μεγάλο έργο που είναι ακόμα σε εξέλιξη, το έργο του τηλελέγχου, του τηλεχειρισμού και, και του ελέγχου διαρροών των δικτύων ίδρυυσης. Ένα έργο συνολικού κόστους 3 εκατομμυρίων που αφορά όλον τον Καλλικρατικό Δήμο και για να καταλάβει ο κόσμος απλά, αυτό το έργο τι κάνει, ουσιαστικά παρακολουθεί όλες τις δεξαμενές, παρακολουθεί και μπορεί να δώσει εντολές σε αντιοστάσια για να αυξομειώνονται οι ποσότητες που είναι απαραίτητες και να υπάρχει καλή διαχείριση του νερού. Και βεβαίως, αν υπάρξει κάποια μεγάλη βλάβη, να την ανοιχνεύουμε γρήγορα για να αποκαθιστούμε τη βλάβη, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και επάρκεια του νερού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σε αυτή μας την προσπάθεια οι εργαζόμενοι της Δημοτικής Επιχείρησης έχουν δώσει τον δικό τους αγώνα με επικεφαλής τον Αντώνη τον Καραμαλή που θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά. Σε αυτή μας την προσπάθεια έχουμε βρει τη στήριξη και της κοινωνίας γιατί πολλές φορές χρειάστηκε να κάνουμε και υπερβάσεις για να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν υπάρχει καμία άλλη μεθόδευση και μακριά από εμάς. Αρκεί να θυμίσω ότι κάποια στιγμή υπήρξε τροφοδοσία εδώ της Δημοτικής Ενότητας Άσου Λεχαίου, αλλά ήταν αδύνατη η διαχείριση του νερού. Έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος, σκεφτείτε έναν υπάλληλο, ο οποίος θα πρέπει να πάει περίπου σε, μπορεί να έχουμε και περίπου 60-70 δεξαμενές όλο το Δήμο Κορινθίων, χωρίς αυτό το σύστημα. Πάνω από 150 σήμερα. Πάνω από 150 έχουμε, έκανα λάθος. Πάνω από 150 δεξαμενές και θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να πάει με τα μάτια του και να βλέπει το ύψος του νερού που έχουν αυτές οι δεξαμενές. Αυτό είναι αδύνατον. Γι' αυτό και τα προηγούμενα χρόνια επιλέξαμε με αυτόν τον απαρχαιωμένο χειροκίνητο τρόπο να υδροδοτούμε εκεί που υπήρχε το τεράστιο πρόβλημα ακόμα και της επάρκειας. Δηλαδή τον ανατολικό μας τομέα, τον τομέα του Σαλονικού που λέμε, που εκεί πραγματικά αν δείτε και στα Λουτρά και στο Γαλατάκι και στην Αλμυρή υπήρχε αλμυρό νερό μέσα στις βρύσες και πολλές φορές και ιαματικό, όπως και στο Σοφικό και στον Κόρφο, το νερό που βγαίνει από τα 430 μέτρα και εκεί είναι περίπου θαλασσινό, το ίδιο στα Θήκια και πόσο μάλλον στον Αγιάννη που δεν είχε καθόλου νερό. Επιλέξαμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο τον δύσκολο να υδροδοτούμε τις περιοχές που είχαν περισσότερο ανάγκη και σήμερα που υπάρχουν τα εξελιγμένα συστήματα στη διάθεσή μας μπορούμε με ασφάλεια να τροφοδοτούμε και τη Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου. Εγώ να καλέσω από αυτό το βήμα υπεύθυνα όλους τους κατοίκους να κάνουν χρήση άφοβα του νερού. Ήδη έχουν δει οι πιο πολλοί που με συναντούν, έχουν δει τα αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα. Ο καθένας μπορεί και από την πλευρά του να μετρήσει αυτό το νερό. Εγώ θα ήθελα, δεν θα πω τη λέξη προκαλώ, εγώ θα πω ότι οποιοδήποτε μπορεί να κάνει αυτό που κάνει η Δημοτική Επιχείρηση, χρησιμοποιώντας κάποιο διαπιστευμένο ή πιστοποιημένο εργαστήριο, να πάρει δείγμα νερού από οποιοδήποτε σημείο της Δημοτικής Ενότητας Άσου Λεχαίου, να κάνει τις χημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, όπως προβλέπονται βέβαια από την κείμενη νομοθεσία, και να έχει τα αποτελέσματα. Δεν θέλω να ακούω κάποιες ανεύθυνες εντός παρενθέσεων φωνές, που ενώ υπάρχει εδώ και πολύ καιρό η υδροδότηση εδώ της Δημοτικής Ενότητας Άσου Λεχαίου, ακούω κάποια παράξενα, δεν θα ήθελα να τα παραγάγω. Πρέπει αυτά να σταματήσουν. Οποιοδήποτε έχει κάποιο στοιχείο διαφορετικό, οφείλει να το καταθέσει, υπεύθυνα και βεβαίως αυτή η υπεύθυνη δική του κατάθεση, αν είναι σε άλλη κατεύθυνση και δεν έχουν τηρηθεί κάποια πράγματα, πιστεύω ότι δεν θα είναι μια θετική συμβολή από πλευράς του και σε καμία περίπτωση δεν θα μείνει αναπάντητο. Αλλά δεν μπορεί κανένας και δεν έχει το δικαίωμα κανένας ανεύθυνα να βγαίνει και να ισχυρίζεται δημόσια είτε ακόμα και από το Facebook, από τα κοινωνικά δίκτυα και να λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Το νερό είναι πόσιμο. Αυτή η ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες με την υπογραφή του Γενικού Διευθυντή θα είναι σε όλους τους δημόσιους χώρους, θα είναι σε όλα τα καφενεία και βεβαίως εμείς υπεύθυνα λέμε
ότι ο κόσμος εδώ μπορεί να χρησιμοποιεί άφοβα νερό από τη βρύση, όχι μόνο για τις καθημερινές του ανάγκες, για μαγειρέματα, αλλά και για να πίνει ο ίδιος. Το προηγούμενο διάστημα, η μηχανική και η τεχνική της Δημοτικής Επιχείρησης έχουν πραγματοποιήσει αρκετές δοκιμές όσον αφορά τον τρόπο υδροδότησης εδώ της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Άσου Λεχαίου και βεβαίως έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι το νερό που έχουμε στη διάθεσή μας είναι επαρκές όχι μόνο για τους χειμερινούς μήνες αλλά και για τους θερινούς. Προϋπόθεση βέβαια είναι αυτό που λέει ο κύριος Καραμαλής. Γιατί υπάρχουν εδώ περιπτώσεις τις οποίες η επιχείρηση τις έχει εντοπίσει και το προσεχές διάστημα θα γίνουν οι αντίστοιχες παρεμβάσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που από τα ίδια τα δίκτυα της ίδρυυσης υπήρξαν και αρδεύσεις κάποιων περιοχών. Αυτό απαγορεύεται και βεβαίως εμείς σταδιακά αποκαθιστούμε την νομιμότητα και αυτό το λέμε δημόσια προς κάθε κατεύθυνση. Θα είναι και πολύ αυστηρή η δική μας, ο δικός μας ο εντοπισμός. Μιλάμε για εξοδοτικά πρόστιμα σε περίπτωση και καλούμε κάποιους να τα, αν υπάρχουν οι συνδέσεις, να τις διακόψουν. Τα πρόστιμα θα είναι εξοδοτικά. Γίνεται υπολογισμός των ποσοτήτων που έχουν κλαπεί από την επιχείρηση με τη συγκεκριμένη όρη, με το συγκεκριμένο, με συγκεκριμένη έννοια. Προσδιορίζονται λοιπόν αυτά τα οποία έχουν κλαπεί σε τα προηγούμενα χρόνια και βεβαίως με το μεγαλύτερο τιμολόγιο που είναι πολύ ακριβό προσδιορίζεται το κόστος των απολειών μας και αυτά επιβάλλονται σε αυτούς που κάνουν αυτή τη στιγμή σήμερα τις κλοπές, τις εκταμένες από τα δίκτυα ίδρυυσης. Αυτό έτσι για να ξεκαθαρίσουμε προς κάθε κατεύθυνση. Μετά τις ανακοινώσεις που ακούσαμε εδώ τόσο από τον κύριο Δήμαρχο και από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΙΑΚ, αυτό που οφείλω να κάνω εγώ είναι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στον Δήμαρχο όσο και στον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΙΑΚ, δύο άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν πάνω σε αυτό το θέμα πάρα πολύ, γιατί από την πορεία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση εδώ στη Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου πράγματι είχαμε να κάνουμε με ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο λύθηκε μετά από 40 χρόνια περίπου. Γιατί αυτά τα 40 χρόνια εδώ η Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου, τα τέσσερα χωριά, Λέχιον, Περιάλη, Άσος, Κάτω Άσος, είχαν να δούνε πόσιμο νερό στις βρύσες. Το σημαντικό, πέρα από το ότι έχουμε πόσιμο νερό, συγχρόνως λύνεται κι άλλο ένα τεράστιο πρόβλημα. Ότι σταματάν πλέον να δουλεύουν γεωτρήσεις, δεκάδες γεωτρήσεις που δούλευαν εδώ στην περιοχή για να μπορέσουμε να έχουμε έστω και αυτό το νερό για τις οικιακές ανάγκες στα σπίτια και οπουδήποτε αλλού. Πάβει αυτό πλέον, γιατί έρχεται νερό από τη στυμφαλία, άρα οι γεωτρήσεις αυτές δεν θα δουλεύουν. Με αποτέλεσμα να μην ταλαιπωρείται και ο υδροφόρος ορίζοντας εδώ τις περιοχές. Και να υπάρχει επάρκεια για γεωργική χρήση. Και να, βέβαια, και να υπάρχει επάρκεια, γιατί εδώ η περιοχή μας έχει περάσει μεγάλες ανιδρίες. Θυμόμαστε εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι, τόσο το 86, το 90-93, το 2007-2008 και πέρσι τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού που είχαμε να αντιμετωπίσουμε πάλι κάποια προβλήματα. Πιστεύω λοιπόν και είμαι σίγουρος ότι το θέμα αυτό λύνεται και πλέον έχουμε πόσιμο νερό στις βρύσες μας. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Διευθυντά, ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους των Δημοτών για την επίλυση αυτού του τεράστιου προβλήματος. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας παρακαλέσω είναι ότι με το έργο το οποίο είναι εξελίξει και περιμένουμε τον έλεγχο από το Ελεκτικό Συνέδριο να γίνουν οι συνδέσεις των δικτύων και των παροχών οι οποίες εκκρεμούν ώστε πλέον απρόσκοπτα να έχουμε νερό σε όλες τις περιοχές με καινούριο δίκτυο. Θα ολοκληρωθεί έγκαιρα πολύ πριν το καλοκαίρι. Τουλάχιστον μέχρι τώρα ήταν, δηλαδή θα πάρουμε 10 φορές τηλέφωνο για να πετύχουμε μια επισκευή, μια διαρροή. Κατά τα άλλα είναι καλοδεχούμενο το έργο Δήμαρχε. Ελπίζω το καλοκαίρι που διπλασιάζεται ο κόσμος λόγω τουρισμού. Να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες μας και μπορώ να βεβαιώσω τον κόσμο με δικές μου εξετάσεις που έκανα στο νερό, γιατί έχω ορισμένα νερό που κάνω.
Μπορώ να βεβαιώσω τον κόσμο ότι το νερό είναι άριστο, είναι στην Βαλίας. Και σκληρότητα βέβαια μέτρησα, είναι 170 με τα δικά μου όργανα. Όταν σκεφτούμε κατά μέσο όρο τα εμφιαλωμένα είναι γύρω στα 300. Και το νερό που είχαμε μέχρι τώρα εδώ και στις γεωτρήσεις αλλά και του Δήμου έφτανε τα 700-750 και 900 καμιά φορά το καλοκαίρι. Αυτά δεν έχω να πω τίποτα άλλο και εύχομαι να παραμείνει το. Βοήθεια χρειαζόμαστε για τις διαδοές και πάνε για πρόεδρε, και συγκεκριμένα. Ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ και εγώ και όλοι πιστεύω, γιατί πέρα από το καθήκον σας δείξατε και μια επιπλέον δυναμικότητα για να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Και σας κύριε Γενική Διευθυντά, σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστώ και εγώ προσωπικά. Αισθάνομαι και συγκινημένος, όπως βλέπετε, γιατί είχα κάνει και εγώ τις προσπάθειές μου για να υλοποιηθεί. Εκείνο που θα ήθελα να διαβεβαιώσετε κι εσείς και οι παριστάμενοι όλοι, ότι επειδή είχαμε την προηγούμενη, την πρώτη φορά που ήρθε το νερό στην περιοχή, να είναι προεκλογική περίοδος. Και τώρα συμπίπτει κατά κάποιο... Αλλά πριν τις εκλογές το διακόψαμε. Ναι, το ξέρω, το έχω παρακολουθήσει από κοντά και αυτό. Αλλά να βεβαιωθεί τώρα, να είναι σίγουρος ο κόσμος, γιατί υπάρχουν και οι καλοθελητές, ότι δεν είναι προεκλογική κίνηση, ότι είναι όλα τελειωμένα και θα έχουμε ένα πολύ καλή ποιότητα νερό να πίνουμε και αν βοηθήσουμε όλοι με τις προσπάθειές μας, θα είναι όλα εντάξει. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για όλα ό,τι έγιναν.